Για εμάς, τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ο κοινός συντονισμός τόσων εργαζομένων από τόσους κλάδους έρχεται σαν φυσική συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων, των μαζικών κινητοποιήσεων που δώσαμε εκπαιδευτικοί το προηγούμενο διάστημα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αισθανόμαστε σήμερα περήφανοι που είμαστε μαζί με άλλους εργαζόμενους από όλους τους χώρους του δημοσίου. Αυτός ο αγώνας είναι αναγκαίος, είναι δίκαιος, γιατί δεν αφορά στενά κάποιους κλάδους ή στενά το δημόσιο, αλλά αφορά όλους τους εργαζομένους, γιατί στοχεύει στο δικαίωμα, στο αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Φάνηκε στην πράξη ότι το αίτημα για να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που δουλεύουν στην εκπαίδευση είναι το μόνο που μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση, το μόνο που μπορεί να αποκαλύψει τα ψέματά της, ότι ο κάθε συνάδελφος αναπληρωτής δάσκαλος θα βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο που βλέπουν οι συνάδελφοι σε αυτό το νομοσχέδιο είναι την αγωνία για το αν θα δουλεύουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε δυναμικά μέσα από τα σωματεία μας, αποκαλύπτουμε τη δράση όλων εκείνων των δυνάμεων που θέλουν το κίνημα δεμένο χειροπόδαρα, που βάζουν μπροστά ως διεξόδους διάφορες νομικίστικες οδούς, ότι τάχα μου ο κάθε συνάδελφος θα βρει το δίκαιο του μέσα από τέτοιες πρακτικές. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη δικαίωση από το να μην απολυθεί ούτε ένα συνάδελφος. Εδώ και τώρα η απαραίτητη 30.000 διορισμοί στην εκπαίδευση. Καλή δύναμη.